Είστε κοντά μας. Τώρα θα έρθετε παρέα να κάτσουμε στον καναπέ. Θα βολευτούμε με το μικρόφωνο έτσι από εδώ. Παίρνουμε τα συμπράγκαλά μας και πάμε. Και ερχόμαστε. Ναι. Έτσι. Είναι ασφαλισμένο. Ασφαλισμένο. Έτσι, μπράβο, μην μας βρει τίποτα. Ελάτε. Μικροφωνάκι. Παίρνουμε από εδώ. Ωραία. Εδώ αυτό τι είναι το υπέροχο. Είναι ο Μπόμπι. Είναι το λαγουδάκι μας. Καθίστε. Έλεσε με τον Μπόμπι εδώ. Το μικρόφωνο σε εσάς από εκεί. Αγάπη μου. Καλώς τον. Λοιπόν, είμαστε στο μυστικό κήπο. Τώρα για να καταλάβω, ήρθε ο μυστικός κήπος εδώ, έτσι. Ήρθε λίγος από το μυστικό κήπο εδώ. Ναι. Ήρθε και ο Μπόμπι που παίζει στην παράσταση, γιατί είναι ένα έργο που είναι, αγαπάει τη φύση και τα ζώα και μας μαθαίνει ότι μπορούμε να ηρεμήσουμε στο νου και να έχουμε θετικές σκέψεις όταν προσοχή μας πηγαίνει λίγο προς τα έξω και όχι μόνο εγωιστικά στον εαυτό μας. Ωραία. Για να το δούμε όλο μαζί λοιπόν. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Είναι ένα μυθιστόρημα της Μπαρνέτ που είναι γνωστή γιατί έχει γράψει και το μικρό Λόρδο και τη μικρή πριγκίπισσα. Το οποίο το έχετε εξελίξει σε musical όμως. Το έχουμε κάνει διασκευή για musical, ναι. Πάρα πολύ όμως. Σκηνοθετείτε εσείς. Σκηνοθετώ, ναι. Και εδώ. Τι είναι ο μυστικός κήπος? Ο μυστικός κήπος είναι αυτό το κομμάτι μέσα μας που δεν το έχουμε βρει ακόμα ή το έχουμε λίγο λερώσει καθώς μεγαλώνουμε και οι άλλοι άνθρωποι μας αφήνουν τα σημάδια τους, τις σκέψεις, τις αρνητικές. Ναι. Και με την βοήθεια της αγάπης των άλλων ανθρώπων και τη δική μας την αγάπη προς τους άλλους και προς τη φύση και προς τα φυτά και τα ζώα, η φύση μας εκδικείται όπως ξέρετε γιατί δεν την έχουμε φροντίσει αρκετά. Με αυτή την αγάπη τον ξαναβρίσκουμε. Βρίσκουμε το παιδί που αφήσαμε όταν είμαστε πολύ μικρά. Ξέρετε, σκέφτομαι, ακούγοντας και το τραγούδι πριν και τον τρόπο που μιλάτε, μόνο που σας ακούω, ξαφνικά νιώθω μια ηρεμία. Ηρεμία, μια αγαλίαση. Και λέω πώς είναι ένας άνθρωπος που ξαφνικά ασχολείται με ένα τόσο όμορφο θέμα. Κερδίζετε από αυτό, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, και εγώ θα κερδίσω ως θεατής που θα έρθω να δω την παράσταση. Αλλά και εσείς, όλη αυτή την ηρεμία, θεωρώ ότι την παίρνετε και από αυτά τα έργα, την εισπράτετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπετε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός μου σε αυτή τη ζωή. Να δίνει κανείς γαλήνη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι μέρες μας πολύ διαταραγμένες. Και πρέπει να βρούμε τη γαλήνη. Και με τα παιδιά που έχουμε εδώ κοντά μας, την Ιράνια, η οποία είναι 14, η οποία τραγουδάει και χορεύει καταπληκτικά.
η Άντια η οποία και είναι... Και έχεις και ένα κοινό σημείο με το Γιάννη, που κινείζεται πολύ πολύ. Τι τάξη πηγαίνεις εσύ, αγάπη? Πρώτη ηλικίου. Ναι. Πρώτη, το, ναι, λίγο παίρνω στο μικρόφωνο. Ναι. Πώς τα προλαβαίνεις όλα, πώς ξεκίνησες και μπήκες μέσα στο Το 2011 μία φίλη μου με σύστησε στην κυρία Μαριάννα και έκανα την πρώτη μου παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, που ήταν η πρώτη μου παράσταση σε μεγάλο κοινό. Mm-hmm. Και από τότε άρχισα να... Να υποθέσω ότι αυτή είναι η δουλειά σου πια από εδώ και πέρα. Αυτό είναι, τελείωσε, δέσαμε. Δεν έχεις ανησυχίες επαγγελματικού προσανατολισμού, είσαι ηθοποιός. Μ' αρέσει πολύ, ναι. Είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις, γιατί οι επόμενες γενιές εκπομπών θα λένε έχουμε και ένα απόσπασμα να θυμηθούμε πριν από 15 χρόνια, που ήταν μια σταλιά. Πολύ ωραία. Η Άντια είναι μια πολύ καταξιωμένη ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια. Πολύ επαγγελματία. Φωνή συγκλονιστική. Συγκλονιστική φωνή, χορεύει κλακέτες και πάντα στα. Έλα, ναι. Έλα, θέλω να το δω αυτό μετά. Θα μου δείξει δύο βήματα. Δεν έχω τα κατάλληλα βουτσί. Τι σημασία έχει, θα κάνω μια σκηνή. Και από πολλά χρόνια, εδώ και 10 χρόνια, είναι κοντά μου. Έχει βέβαια και η δική της καριέρα, πολύ σημαντική. Αλλά πάντα είναι κοντά μου και είναι σαν το alter ego μου. Όμως, γιατί είναι πολύ ωραίο να έχεις ταλαντούχους κοντά σου. Και ανθρώπους που μπορείς να εμπιστευτείς. Ναι. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα σήμερα. Όπως δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι να μπορείς να κουμπίσεις και σε έναν άνθρωπο και να ξέρεις να σε προδώσει. Ότι δεν θα σε προδώσει και ότι θα είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι την περιμένεις. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και η Φανή είναι η πρώτη της φορά που βγαίνει στο θέατρο. Είναι και εκείνη μεγάλο ταλέντο, έχει τρομερή ζωντάνια. Και εσύ 14, ναι. Ναι, 14 και εγώ. Τόσο δεν θέλετε. Μα πραγματικά νομίζω ότι έτσι όπως σε είδα πριν, έξω στα τρία, όχι και όπως σε βλέπω τώρα εμφάζεις πολύ μικρή, αλλά έξω νομίζω πως και 12-13 και σε έκανα. Τόσο είμαι και εγώ τόσο. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός ο ρόλος της, γιατί είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της και πρέπει να είναι ένας ηθοποιός που ξέρει πραγματικά τη δουλειά. Είσαι επαγγελματίας ηθοποιός, έτσι. Και ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα την κυρία Μαριάννα και μου έδωσε την ευκαιρία αυτή, γιατί είναι ένα υπέροχο άνθρωπο. Είναι όπω τη βλέπετε, είναι πολύ γλυκιά, είναι έτσι αέρινη και είναι υπέροχη. Δηλαδή δεν μα φωνάζει, άμα θέλει να μα πει κάτι ω σκηνοθέτη. Είναι πολύ, πολύ κομψή και ευγενική στου τρόπου τη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και να το κοιμήσει. Πολύ σεμνή. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει αναζητήσει εσωτερικέ, το έχει ψάξει πολύ. Πού το ξέρει εσύ? Το φαντάζομαι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Και πώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να μου πείτε, κυρία Τόλη. Δηλαδή, με ποια είναι το λέω. Εμείς έχουμε μία εικόνα, γιατί δεν είστε και ένας άνθρωπος που εκτίθεστε πολύ στα μέσα. Έτσι, πολύ επιλεκτικά βλέπουμε, σας βλέπουμε. Η εικόνα λοιπόν που έχουν οι περισσότεροι ενδεχομένως που μας παρακολουθούν τώρα είναι η Μαριάννα Τόλη, το musical, το, ναι, της Eurovision. Αυτό. Ένα άλλο στυλ. Μιας πιο pop. Πιο αντίληψη. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αλλά εδώ είναι τελείως διαφορετική η Μαρία Ανατόλη. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση? Κάποτε όταν είχα τρομερή επιτυχία και με την Eurovision και με τις μουσικές μεταμφιέσεις που είχα μια εκπομπή στην τηλεόραση και με το θέατρο που έπαιξα πρωταγωνιστικούς ρόλους, αισθανόμουν ότι δεν το χειροκρότημα και όλος αυτός ο θαυμασμός δεν με άγγιζε όπως έπρεπε. Δεν ήμουν αρκετά ευγνώμων για αυτό το... Και αποφάσισα να δω, κάνω ένα χί στη Μαριάννα Τόλη που ήξερα και να ξαναγεννηθώ από την αρχή ψάχνοντας να δω τι είμαι πραγματικά. Διότι αν δεν ζήσουμε αυτή τη ζωή με όλο μας το δυναμικό και την αλήθεια που έχουμε μέσα μας και που δεν την ξέρουμε από το αμέσως, δεν την ξέρουμε πάντα ποια είναι, καταρχήν δεν δίνουμε αυτό που μπορούμε. Δίνουμε πολύ λιγότερα. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ γενναιόδωρος σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή να είναι τόσο ανοιχτός και να χωράει τα πάντα και όλο τον κόσμο. Δεν υπήρξε κάποιο σπουδαίο γεγονός που σας έκανε να κάνετε αυτή την μεταβολή? Βεβαίως υπήρξε. Βεβαίως, ναι. Το οποίο είναι κάτι που μπορείτε να μιλήσετε. Νομίζω ότι ήταν μία ματέωση. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι να ζήσω αυτή τη ματέωση, έβρεχε ο Θεός επιτυχία και τα πάντα. Και μετά είχα μία ματέωση αγάπης και αυτό με σταμάτησε εντελώς. Και λέω,
Γιατί δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτή τη ματέωση όπως πρέπει, γιατί μια ματέωση είναι μια ματέωση. Ματαιωνόμαστε τόσες πολλές φορές στη ζωή μας και πρέπει να βιώνουμε μια ματέωση και να σηκωνόμαστε, όπως έλεγε και ο Τσαρούχης που έπεφτε κάτω και έλεγε μη με σηκώνετε, εγώ θα σηκωθώ μόνος μου. Παίρνω φόρα, ναι, ναι, και θέλω να πέφτω και θέλω να σηκώνομαι. Και εγώ έπεσα. Και ξανασηκώθηκα, ξαναγεννήθηκα από τις τάχτες μου. Αλλά αυτό το ένας καινούριος άνθρωπος. Το στάδιο του καινού που χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου. Νομερό ήταν, ναι. Και που τώρα ακούγεται εύκολο, αλλά πιστεύω ότι και επώδυνο ήταν και πρέπει να σας πήρε και πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι? Πολύ χρόνο. Ευτυχώς πρέπει να έχω κάποια δύναμη εσωτερική και μια αναζήτηση, ανάγκη αναζήτησης για πιο πνευματικά θέματα, τα οποία με βοηθάνε να εξελίσσομαι. Στον δρόμο αυτό έχετε κάποια βοήθεια, δηλαδή έχετε έναν ψυχολόγο, ένα πνευματικό, το έχετε αναζητήσει κάπως διαφορετικά, είναι μια μάχη που δίνετε μόνο σας? Και αναζήτησα όλους τους δρόμους, και στη θρησκεία και στη φιλοσοφία, και τέλος τελείωσα το πανεπιστήμιο και πήρα δίπλωμα ψυχολογίας το 2009. Την αριθμητική σας την ξέρετε. Αυτό το λέω μόνο και μόνο για να πω ότι ποτέ δεν πρέπει να πάψουμε να ψάχνουμε και να μορφωνόμαστε και να διαβάζουμε, γιατί ο νους μας δεν είναι καθόλου γερασμένος. Πρέπει να μαθαίνει και μόνο έτσι κρατιέται κανείς νέος. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι ασχολείστε με ένα πολύ ιδιαίτερο είδος θεάτρου, αυτό το παιδικό θέατρο. Ναι. Γιατί και τα παιδιά με την αθωότητά τους και τη δική τους ματιά, έτσι, τη πιο αυθόρμητη, μας βοηθάνε πάρα πολύ να βλέπουμε και εμείς διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως, και τα παιδιά, αν δεν είσαι ειλικρινής και δεν έχεις χώρο να τα αγκαλιάσεις, αποκλείεται να σε δεχτούν. Δηλαδή πρέπει το χέρι που θα τους απλώσεις να είναι πάρα πολύ ειλικρινές και γεμάτο αγάπη. Και να έχεις χώρο για αυτά, να μην βγαίνεις στη σκηνή, και αυτό το έχουν τα παιδιά μας εδώ, τα παιδιά μου. Δεν βγαίνουμε στη σκηνή να πούμε θαυμάστε με στα παιδιά. Βγαίνουμε στη σκηνή για να τους πούμε σας αγκαλιάζουμε και θέλουμε να χωρέσετε μέσα μας και θέλουμε να πάρετε από αυτό τον όμορφο κόσμο την τέχνη αυτή και να μετουσιώσετε κι εσείς τα δικά σας τα προβλήματα σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι της προσωπικής σας αναζήτησης, να βρείτε το πραγματικό σας εαυτό. Όταν ξεκινήσατε και βγήκατε μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, μια αέρινη φιγούρα. Σας ευχαριστώ. Ξαφνικά, όλο αυτό το κομμάτι της ματαιοδοξίας, πώς έφυγε ή υπάρχει ακόμα πιο ελεγχόμενο? Η ματαιοδοξία, νομίζω ότι όλα μας τα κομμάτια, καλά και κακά, παραμένουν μέσα μας. Μετά, σιγά σιγά, καθώς εξελισσόμεθα, αρχίζουν και παίρνουν ένα σωστό. Αποδέχεσαι ότι είσαι ματαιόδοξη και λες, επιλέγω να μην είμαι πια ματαιόδοξη, επιλέγω να βλέπω και τους άλλους και να βοηθάω και τους άλλους. Και ναι, πονάει. Πονάει πολύ. Φυσικά πονάει, γιατί έχει και το κομμάτι του απόλυτου θαυμασμού. Δηλαδή, φαντάζομαι θαυμαστές. Ουρά! Εκεί! Δώρα! Αυτά! Δεν μπορεί να μην υπήρχε έτσι πολύ ορκία. Ήταν όλο αυτό. Ήταν, ναι, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Την είχε την ομορφιά του. Την είχε την τεράστια ομορφιά και τίποτα δεν αφήνω πίσω μου, έτσι, βάζοντας ένα χ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πορεία πρέπει να γίνει σε έναν άνθρωπο, γιατί μετά μεγαλώνεις και τι μένει? Μια ματαιοδοξία αποκλείεται, γίνεται γελίο. Τι μένει? Ο εγωισμός. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση άμα έχεις εγωισμό. Οπότε αυτό που βοήθησε την εξέλιξη ήταν πρώτα ο εγωισμός. Ο εγωισμός έπρεπε να φύγει. Δεν μπορείς να κάνεις μια σχέση χωρίς εγωισμό. Αρχίζεις, ζηλεύεις, είσαι κτητική, λες γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να φερθεί έτσι, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι όλα τόσο απλά. Θέλει ο άνθρωπος να φύγει, να πάει κάπου αλλού, σε άλλη κοπέλα, σε άλλη γυναίκα. Πρέπει να έχουμε τη μεγαλοσύνη να τον ελευθερώνουμε και να φύγει. Τι πονάει? Ο εγωισμός μας. Αν δεν υπάρχει, τι δύναμη, όμως, τι δύναμη χρειάζεται, τι εμπειρία και τι διαχείριση όλο αυτό, να κάθεις να το λες συνέχεια στον εαυτό σου, άμα θέλει, ναι, μπορεί να φύγει, χωρίς πόδια. Έχει μια επιλογή. Νομίζω η εμπειρία είναι αυτό το πολύ σπουδαίο, δηλαδή έχεις εμπειρία. Δύναμη ψυχής. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Είναι εκπαίδευση. Είναι εκπαίδευση μυαλού. Είναι σκληρή εκπαίδευση, βέβαια. Πρέπει να δαμάσεις το μυαλό σου και την ψυχή σου σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι είμαστε στο θέατρο Αμυράλ. Σωστό. Παιδική σκηνή Μαριάννα Τόλη.
Ποιες μέρες για το μυστικό κήπο? Κάθε Κυριακή 11.30 και 3.30, Αμερικής 10. Υπάρχουν υπέροχοι ηθοποιοί που κάνουν ακροβατικά. Είναι Φέλη Μαρκάκη που παίζουμε live μουσική. Ο Γιώργος Ολιβανός που έχει το θέατρο Studio Κυψέλης και είναι μαζί μας, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και έχει κάνει και τα υπέροχα φώτα. Ο Νηρέας Μαρκάκης που παίζει τσέλο. Mm-hmm. Ο Πέτρος ο Πολίτης που παίζει mm-hmm. κιθάρα και ο Στέλιος ο Κέλλερης που είναι ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Τραγουδάμε όλοι καλά, και χορεύουμε. Και ο Χρήστος ο Σερνές. Ο Χρήστος ο Σερνές που παίζει πιάνο, ο μαέστρος μας. Χορογραφίες εξαιρετικές ο Κουζίτσκιν. Και τα ρούχα είναι από τις συλλογές της Ιωάννας της Κουρμπέλα. Υπέροχα, υπέροχα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Θα απολαύσουμε κι άλλο τραγούδι. Αυτό που είναι συγκλονιστικό, παιδιά, είναι η ηρεμία εδώ του Μπομπ. Πώς το λένε, του Μπόμπι. 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 Η ηρεμία του. Του μικρού πρωταγωνιστή. Ναι, ο οποίος κοιμάται συνέχεια στην αγκαλιά της Φανής. Και όταν στο σπίτι, όταν στο σπίτι δεν μπαίνω, μπαίνω μέσα εκεί που είναι και δεν τον αγκαλιάζω, αρχίζει και τρώει τα σίδερα. Αγάπη. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Θέλουμε όλοι αγάπη. Εννοείται, εννοείται. Ψυχή μου, ψυχή μου, μητούκι μου. Μητούκι μου, ωραίο, μητούκι μου. Παστουράκια μου. Ό,τι θες, δεν έχω καθόλου καλέ. Τι να φοβηθώ. Εκείνο με φοβεί την ψυχή μου. Όχι, δεν φοβάται, είναι λίγο ατεκτούλης. Προσέξτε, μην σας φύγει. Και να μην αρχίσουμε να την κυνηγάμε μέσα εδώ. Α, τι ωραία! Θα σας πούμε ένα τραγούδι που το είχε τραγουδήσει ο Πασχάλης και λέγεται «Ουρανέ που περνάς», που είναι μέσα στην παράσταση και τους στίχους τους έγραψε η Σέβη Τηλιακού. Κάθε τόσο στο όνειρό σου ξαναβλέπεις το πατρικό σου. Στο μπαλκόνι χτίζουνε φωλιά, τόσο ξαναμνήσεις σου και με την καρδιά. Ουρανέ που περνάς, σ' όποια πόρτα σταματάς, ποιος ακόμα σπιτιά που